πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα διαλεκτικά. Δηλαδή, ούτε να ενσωματωθούμε σε μια πραγματικότητα που δεν μας αρέσει, ούτε όμως να αγνοούμε την πραγματικότητα η οποία δεν έχει σχέση με αυτά που θέλουμε. Και πρέπει να προσαρμοστούμε ως ένα βαθμό σε αυτήν. Πιστεύω ότι πρέπει από την μεριά της κυβέρνησης, και σε αυτό έχει ένα μεγάλο ρόλο το κόμμα, το οποίο πρέπει να συμβάλλει με προτάσεις και επεξεργασίες, να καθορίσει τους τομείς, τους συγκεκριμένους που θα γίνουν οι επενδύσεις, είτε από το κράτος είτε από προσέλκυση επενδυτών. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε ότι θα κάνουμε αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε. Πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε την οικονομία. Θα αναφέρω ενδεικτικά και φυσικά μπορούν να υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς τους οποίους το κάθε Υπουργείο πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένα με συγκεκριμένες προτάσεις. Ο τουρισμός. Μας είχε μιλήσει ο σύντροφος ο Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον αναπτυξιακό νόμο, και ήταν αυτό που μου φάνηκε εξαιρετικό. Δεν ήταν μόνο οι γενικές ιδέες, αλλά οι συγκεκριμένες προτάσεις που υπάρχουν σε αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο, προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα. Παράδειγμα, τους χάρη ότι δεν μπορούμε να δίνουμε στον αναπτυξιακό νόμο επιδοτήσεις, αλλά φορολογικές απαλλαγές. Ότι τα συμφέροντα με τα οποία συγκρουόμαστε είναι και τα συμφέροντα με τους ξενοδόχους που θέλουν το all inclusive, το οποίο δεν δίνει στην ελληνική οικονομία οικονομικό αποτέλεσμα. Τα αναφέρω σαν παραδείγματα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Οι ιδιωτικοποίησεις που έχουν επιβληθεί από το μνημόνιο μπορούν να μετατραπούν σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά ΣΔΙΤ που τα ακούμε, που είναι συμφωνίες ανάμεσα στο δημόσιο και σε ένα ιδιώτη, και οι οποίες συμφωνίες, όπως έχουν γίνει στο παρελθόν για πολλά έργα που έγιναν, όπως το Ρίο Αντίριο, το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός κλπ, ήταν συμβάσεις προς όφελος του επενδυτή και μόνο. Σήμερα αυτές οι συμπράξεις πρέπει να γίνουν να έχουν άμεσα κοινωνικά ωφέλη, όχι κοινωνικά ωφέλη που θα έρθουν 30 χρόνια μετά, όταν θα πάρει το δημόσιο στα χέρια του ξανά πίσω το προς ενοικίαση, ας πούμε, αεροδρόμιο ή λιμάνι, αλλά τα οικονομικά ωφέλη να είναι άμεσα, το περιβάλλον και οι εργασιακές σχέσεις να προστατεύονται και να δημιουργηθούν μέσα από αυτές τις συμπράξεις υποδομές που θα μείνουν στην χώρα και δεν θα είναι απλώς αρπαχτές από μια ευκαιρία για αρπαχτές από κερδοσκόπους. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς πολέμου από οργανωμένα συμφέροντα, από τα αντιπολιτευτικά κόμματα και από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ακόμη έρχονται και σε αντίθεση με την ουσία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που βασίζεται στην πλασματική οικονομία και όχι στην πραγματική οικονομία και στα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα που θα έχουν όφελος και για τον απλό πολίτη. Μέχρι τώρα, το ξαναλέω, το είπα και πριν, η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο έχουν δείξει πολύ καλά δείγματα, αλλά έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Και σε αυτό θα έρθω τώρα στο ρόλο του κόμματος που είπα, ο οποίος επαναπροσδιορίζεται. Ο ρόλος του κόμματος ως προς την κοινωνία και ο ρόλος του κόμματος ως προς τη σχέση του με την κυβέρνηση. Σίγουρα δεν έχουμε κόμμα νέου τύπου που καθορίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Κάθε άλλο. Αντίθετα, πληθαίνουν οι φωνές ότι το κόμμα δεν έχει καμία επίδραση πάνω στην κυβέρνηση. Δεν το ακούνε ούτε οι υπουργοί, ούτε τα μεγάλα στελέχη, και ότι είναι παραμερισμένο, ας το πούμε έτσι. Ούτε το ένα πρέπει να γίνει, ούτε το άλλο. Ούτε δηλαδή το κόμμα να επιβάλλει τη θέλησή του στην κυβέρνηση, ούτε όμως να αγνοείται από την κυβέρνηση. Αλλά για να μπορέσει το κόμμα να παίξει ένα ρόλο στη σχέση του, τη διαλεκτική πάλι με την κυβέρνηση, πρέπει να δίνει επεξεργασμένες και συγκεκριμένες προτάσεις. Να κριτικάρει την κυβέρνηση, αλλά και να τη στηρίζει ταυτόχρονα. Να την κριτικάρει στα λάθη, τις παραλήψεις, τις καθυστερήσεις, να τη στηρίζει σε όσα και πολλά θετικά που κάνει και να προσπαθεί να τα μεταφέρει αυτά στους πολίτες και να τα εξηγήσει. Το κόμμα οφείλει να αναδεικνύει και την κινηματική του λογική.
Και να μετέχει και στις κινητοποίησεις. Γιατί για την αριστερά οι κινητοποίησεις δεν είναι ο φόβος όπως είναι για τα δεν έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στις κινητοποίησεις όπως έχουν τα συστημικά κόμματα. Αντίθετα, μπορεί οι κινητοποίησεις να χρησιμοποιηθούν και σαν όπλο στη διαπραγμάτευσή μας με τους εταίρους. Ένα παράδειγμα που το ανέφερε και ο σύντροφος Σταθάκης, το είχα σημειώσει κι εγώ, μάλλον δύο παραδείγματα θα αναφέρω, είναι η κινητοποίηση για το κλίμα και η κινητοποίηση για τη Διατλαντική Συμφωνία, τη γνωστή TIP. Σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν ψηφίσει μεγάλες ετερογενείς ομάδες που πολλές φορές έχουν πληγεί από τη λιτότητα, αλλά πολλές φορές έχουν μεταξύ τους αντικρουόμενα συμφέροντα και διαφορετικές επιδιώξεις. Όλα αυτά το κόμμα και όχι η κυβέρνηση, το κόμμα οφείλει να τα συνθέσει,